Μετά θα παίξουμε με το κουνέλι. Πάμε, σε παρακαλώ. Έλα, περιμένουν τα παιδάκια και οι δασκάλες. Μαμά! Καλώς τους! Καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχει ήδη ξεκινήσει μια νέα εβδομάδα. Όλα καλά, όλα ανθυρά με τα παιδάκια στο σχολείο. Και είμαι τόσο χαρούμενη. Εντάξει, λίγο γκρίνια σήμερα έχει ο Γιώργος, γιατί όχι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, είναι λίγο γκρινιάρης. Άμα το παιχνίδι δεν του κάθεται όπως θέλει, κατάλαβες, κάπως έτσι. Αλλά όλα καλά. Και στο σχολείο του Γιάννη πολύ καλύτερα από πέρσι. Αυτό έχει σημασία, ότι έχουμε βελτίωση. Και είμαι χαρούμενη. Όλα καλά. Κάθεται και μέχρι το τέλος. Αυτά. Οπότε αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μένα και σας το λέω απευθείας με το που ξεκινάει αυτό το vlog. Σήμερα κάναμε καθαριότητα, έχουμε τελειώσει και με τους μπογιατζίδες και αυτά. Και γενικά με έχει πιάσει τώρα ένα πράγμα μετά από τόσο καιρό που είμαι στο σπίτι. Τώρα με έχει πιάσει να αρχίσω να το διακοσμώ κάπως. Τώρα. Αλλά σιγά σιγά, βήμα βήμα. Κάθε μήνα και από κάτι. Αφού τελειώσαμε την καθαριότητα, πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα 2-3 πραγματάκια και πήγα και πήρα τα παιδάκια μου από το σχολείο τους. Φυσικά η καλή μας η γειτόνισσα παρήγγειλε ψωμί για τον εαυτό της και μας πήρε και εμάς. Μετά πήραμε γάλα, αλουμινόχαρτο και διάφανη μεμβράνη. Πήρα μερικά αυγά, καλά το γάλα, παιδιά πάει σύννεφο με τα παιδιά μου, ενώ το είχαν κόψει μια περίοδο. Τώρα χαμός. Πήραμε μερικά αυγουλάκια γιατί έχουμε μούρι που έχουμε βγάλει από την κατάψυξη. Δεν είναι από το Πάσχα φυσικά, είναι πιο πρόσφατο, πολύ πιο πρόσφατο. Είχαν κάνει, της Παναγιάς είχαν κάνει οι γονείς μου μούρι ξανά. Και πήρα αυγά για να φτιάξω το μούρι. Και πήραμε μωρομάντιλα. Και πήρα και λίγο τυράκι γιατί τα παιδιά μου δεν τρώνε μούρι. Οπότε έχω βράσει λίγα μακαρονάκια. Ο Γιώργος έχει ήδη φάει στη γιαγιά μου, μακαρόνια με σάλτσα και τυρί, αλλά θα φάει και τώρα, πίστεψέ με, για να βάλω στα μακαρόνια για τα παιδάκια μου. Με το να είναι το σχολείο δίπλα ακριβώς από τη γιαγιά μου, κάθε φορά μόλις χωλάει τρέχει στη γιαγιά μου και της λέει γάλα, ψωμί, γιαούρτι. Την έχει συνδυάσει ο εγκέφαλός του με το φαγητό, γιατί είναι από τις γιαγιάδες που μπουκώνουν, και έτσι κάνει μια στάση στη γιαγιά μου, της αδειάζει το ψυγείο και μετά έρχεται σπίτι. Μεταξύ ψωνίσαμε καρπουζάκι, μου είχε τελειώσει η μεμβράνη και του έβαλα μια σακούλα και το άλλο είναι πιο πάνω στο ψυγείο. Το οποίο καρπούζι είναι το πιο νόστιμο που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής φέτος. Πήραμε στα φυλάκια, ντοματίνια, τι άλλο πήραμε, αυτά πήραμε. Τα άλλα τα είχαμε, αλλά πέρασε ένας άνθρωπος που πουλάει φρούτα και λαχανικά με το αμάξι του και πήραμε και αυτά. Μπράβο που τα μαζεύεις, μπράβο. Μπράβο γέ μου. Συγχαρητήρια. Έχει και εδώ ένα. Πήραμε και αυτό εδώ το τηλέφωνο μπάνιο, γιατί μας πάλιωσε το προηγούμενο. Πήραμε το ίδιο το τζάμπο. Και κάνουμε μια χαρά τη δουλειά μας. Και πήραμε και αυτήν εδώ την κουρτίνα, την πολύ όμορφη. Θέλω να αλλάξω λίγο τα χρώματα στο σπίτι γενικά, είμαι πιο πολύ έτσι, δεν ξέρω, θέλω πιο γίνα. Τέλος πάντων, μ' άρεσε όμως πάρα πολύ αυτή η κουρτίνα, δεν είχε και μεγάλη ποικιλία από εκεί που πήγα. Αλλά αυτή ήταν σοκ και τέλειεξε τέλεια. Την άλλη την είχα πάρα πολλά χρόνια και είχε παλιώσει αρκετά. Μούρι με αυγουλάκι. Ό,τι καλύτερο. Τα ξαναλέμε βραδάκι από το ίδιο σημείο, αλλά θέλω να σας δείξω τι μας έφεραν οι γονείς μου. Σο. Περίμενε. Μακαρονάδα με μύδια και γαρίδες. Καλημερούδια. Σήμερα για μας είναι Σάββατο και μόλις έμεινα μόνη. Σηκωθώ, θα βάλω μια τάξη στο σπίτι και θα μεταμορφωθώ γιατί σήμερα είναι μέρα πολλής δουλειάς. Γιατί τα παιδάκια μου δεν έχουν δραστηριότητες. Σήμερα δεν έχω και αυτοκίνητο, οπότε δεν θα πάω πουθενά όλη μέρα μέχρι το απόγευμα. Θα μείνω στο σπίτι, θα δουλέψω, θα δουλέψω, θα δουλέψω, θα δουλέψω και θα προσπαθήσω να κάνω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ σχετικά με τις δουλειές μου.
Είναι η μέρα που τα παιδιά μου πάνε στη γιαγιά μου το Σάββατο. Πλέον μόνο τότε πάνε, αφού ξεκίνησαν τα σχολεία, μόνο κάθε Σάββατο πάνε στη γιαγιά μου. Και εντάξει, επειδή είναι δίπλα στο σπίτι, όπως σας έχω πει, ο παιδικός, περνάμε και λέμε μια καλημέρα και ένα καλό μεσημέρι και τουλάχιστον για 10 λεπτά την ημέρα. Γιατί θέλει ο Γιώργος να περνάει, αλλιώς κλαίει. Αλλά την έχουμε αφήσει με λίγα λόγια στην ησυχία της τώρα. Και σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να κάνω όσες περισσότερες εκκρεμότητες από αυτές που έχω γίνεται. Για πάμε να φτιάξουμε, ξέρεις, να τακτοποιήσουμε ένα πέρασμα της σπιτάκι και να ξεκινήσουμε. Ξεκίνησα 9 και 10 παρά έχω τελειώσει. Τέλειο. Τέλειο. Αυτό γίνεται όταν έχεις την ησυχία σου και μπορείς να τα κάνεις όλα στο χρόνο σου, κατάλαβες. Όχι να σε διακόπτουν 100 φορές. Δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ένα πλυντήριο περιμένω να γίνει και τώρα πάω να τελειώσω δηλαδή το πλυντήριο για να το απλώσω και πάω να μεταμορφωθώ. Έχει έρθει η παραγγελία μου από roos.gr και να σας δείξω τι έχω πάρει, γιατί είχα εξομείνει από make-up, από πούδρα, από concealer, από τα πάντα. Οπότε έκανα μια μικρή παραγγελία με κάποια πράγματα που ήταν super sauce. Πρώτον, W7, το Blush Puff είναι η τρίτη φορά που το παίρνω. Το συγκεκριμένο πολύ ωραίο σφουγγαράκι για να τοποθετώ το foundation μου. Μετά, πήρα το αγαπημένο μου foundation, είναι της L'Oreal, το Infallible Fresh Wear. Με ρωτάτε πάρα πολλές φορές ποιο είναι που φοράω. Είναι αυτό, απλώς το χειμώνα φοράω το 145 και το καλοκαίρι το 200. Είναι λίγο πιο σκούρο για μένα. Τώρα πήρα το 145 και επίσης πήρα και αυτήν εδώ την πούδρα, που είναι επίσης η τρίτη φορά που το παίρνω αυτό, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές το έχω πάρει. Αλλά είναι προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ σταθερά. Πήρα αυτή την πούδρα γιατί την προηγούμενη φορά είχα πάρει κάποιες άλλες λόγω του ότι είχαν μεγαλύτερη ποσότητα και δεν μου κάθανε τόσο καλά, ήταν χοντρόκοκες. Οπότε πήρα τώρα αυτή για να είμαι safe και να έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Είναι η Miracle Veil της Max Factor. Είναι loose powder και δεν ξέρω αν έχει κάποια συγκεκριμένη απόχρωση. Νομίζω ότι είναι μόνο αυτή. Αλλά προσαρμόζεται στο χρώμα του foundation και δίνει και μία λάμψη, έχει ένα shimmer μέσα που εγώ το θέλω αυτό. Γιατί βάζω πολύ πούδρα λόγω του ότι έχω λιπαρή επιδερμίδα. Παρόλα αυτά όμως δεν θέλω να φαίνεται εντελώς ματ και χωρίς ζωή το πρόσωπό μου. Οπότε αυτός είναι ο τέλειος συνδυασμός. Μετά πήρα αυτό εδώ το concealer, το οποίο με το που ήρθε το κουτί το άνοιξα και, γιατί το είχα άγχος, δεν το έχω ξαναπάρει το συγκεκριμένο concealer και δεν ήξερα αν η απόχρωση θα μου κάτσει, γιατί πιο ανοιχτόχρωμη είχε εξαντληθεί. Και έτσι το δοκίμασα, μου κάνει, θα ήθελε και πιο ανοιχτόχρωμη, αλλά προς το παρόν θα βολευτώ με αυτό και μόλις την βρω ξανά διαθέσιμη θα πάρω και την ανοιχτόχρωμη. Είναι Max Factor Master Touch All Day Concealer. Και κάθεται πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ ελαφρύ έτσι πως το δοκίμασα χθες. Τώρα θα το δούμε και στην πράξη σήμερα, γιατί θα, από αυτό τώρα για τη φωτογράφηση. Είναι από roos.gr, δεν είναι sponsored. Παρόλα αυτά έχουμε μια άψογη συνεργασία εδώ και καιρό, έχουμε κάνει κάποιες συνεργασίες, οπότε προτιμώ να ψωνίζω από εκεί, γιατί βρίσκω αυτά που θέλω σε πάρα πολύ καλές τιμές, με πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση. Και τα κορίτσια, επειδή έχουμε μία αμοιβαία εκτίμηση, κάθε φορά θα μου βάλουν και ένα δωράκι. Και αυτή τη φορά μου έβαλαν αυτήν εδώ την παλέτα. Είναι από την εταιρεία LaRocPro. Δεν την έχω ξανακούσει, όμως είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Και είμαι σίγουρη ότι αφού μου το έβαλαν θα είναι αξιόλογο. Κάτσε να τη δούμε μαζί τώρα, δεν την έχω ανοίξει ακόμα.
έχει πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εταιριών που συνεργάζονται. Κυρίως όμως με την W7. Εκεί θα βρείτε τα πάντα από την W7. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι. Διαφορετικές αποχρώσεις από αυτές που έχω συνηθίσει και που έχω στην παλέτα μου. Άρα, στις παλέτες μου μάλλον. Άρα είναι κάτι που το χρειάζομαι, γιατί τώρα κάνω και μακιγιά σε πελάτησες στο κομμωτήριο. Και πρέπει έτσι να έχω ποικιλία. Και ήταν αποχρώσεις που μου έλειπαν. Και φθινοπορεινές πολύ ωραίες. Και σε μεγάλη ποσότητα. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω και θα σας πω και την άποψή μου για την απόδοση. Αυτά λοιπόν πήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δωράκι για ακόμα μια φορά. Και ανυπομονώ να βαφτώ και να νιώσω, ξέρεις, πιο κατάλαβες. Όπως και να το κάνεις, σίγουρα καμιά φορά μας φαίνεται βουνό να βαφτούμε και να φτιάξουμε μαλλιά και έτσι και αλλιώς, αν δεν έχουμε κάπου συγκεκριμένα να πάμε. Όμως, είναι πολύ καλό και το λέω για να το ακούω, ακόμα και στην καθημερινότητά μας να έχουμε κάνει λίγο μακιγιάζ και έτσι να περιποιούμαστε για να νιώθουμε καλύτερα εμείς με τον εαυτό μας, γιατί όπως και να το κάνεις, η αυτοπεποίθησή μας ανεβαίνει κατακόρυφα όταν είμαστε περιποιημένες. Μην το αρνηθείς, ακόμα και αν δεν είσαι κορίτσι έτσι της, του πιο make-up και έτσι και αυτά. Δοκίμασέ το και θα δεις ότι έχω δίκιο. Γιατί καμιά φορά μου λέτε, μα δεν είναι μόνο αυτά που φτιάχνουν τη διάθεση και που είναι, δεν είναι μόνο αυτοί οι τρόποι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Ναι, συμφωνώ, αλλά όπως και να το κάνεις, όταν μια γυναίκα είναι περιποιημένη με το δικό της, πώς να το πω, στα δικά της μέτρα, ρε παιδί μου, άλλες θεωρούν περιποιημένες να είναι full glam, άλλες να έχουν βάλει ένα κραγιόν και μία μάσκαρα, ένα gloss και μία μάσκαρα, ένα gloss και λίγο ρούζ. Αλλάζει όλος μας ο κόσμος. Παραδεχτείτε το. Και αφού έφτιαξα το μαλάκι μου με τον κλασικό τρόπο που σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές, τώρα φαίνεται πολύ γκράντε, αλλά θα πέσει σιγά σιγά, θα το χτενίσουμε κιόλας όταν παγώσουν οι μπούκλες και θα είναι έτσι ένα φυσικό σπάσιμο, μια φυσική ελαφριά μπούκλα. Αυτό που μου αρέσει. Εν τω μεταξύ, αφού έχω πλύνει το προσωπάκι μου με το liquid soap της Lavie, αυτό, το οποίο το έχω λιώσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα το ξανάπαιρνα, γιατί μου αρέσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν ξέρω, το έχει συνηθίσει το πρόσωπό μου. Δεν νιώθω το ίδιο καλά όπως την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα, το πρώτο μπουκάλι που ένιωθα τέλειο το πρόσωπό μου. Όχι ότι, ότι έχει κάτι το πρόσωπό μου, καλά νιώθω. Απλώς δεν νιώθω την ίδια φρεσκάδα μετά τη χρήση του σε σχέση με την αρχή. Δεν ξέρω τι έγινε και επειδή δεν είναι και οικονομικό, σκέφτομαι την άλλη φορά να πάρω το σαπιβίτα. Θα δούμε τώρα. Που είναι και πιο οικονομικό, είναι πιο εύκολα προσβάσιμο, δεν χρειάζεται να το παραγγείλω, κατάλαβες. Εν τω μεταξύ, τώρα τοποθέτησα το συγκεκριμένο ορό από Skin Gloss, όπου είναι με μπακουκιόλι, είναι αντίστοιχο της, όχι αντίστοιχο, βασικά, αντί για να χρησιμοποιώ ρετινόλι, χρησιμοποιώ μπακουκιόλι μέσα από αυτόν εδώ τον ορό, όπως σας έχω ξαναπεί, της Skin Gloss. Για να έχω όλα αυτά τα ωφέλη που προσφέρει η ρετινόλι χωρίς τα επακόλουθά της. Anyway, και χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς καμία αντένδειξη κτλ. Γιατί έχω πολύ ευαίσθητο δέρμα έτσι κι αλλιώς. Και γιατί γενικά δεν φοράω αντιλιακό. Κακώς, ναι, το ξέρω, αλλά έχω αγοράσει πόσα αντιλιακά και πρόσφατα πήρα αντιλιακό. Δεν μου κάθονται. Δεν αισθάνομαι καλά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και έχω βαρθεί να ξοδεύω χρήματα. Μου έχετε πει και διάφορα εσείς. Θα τα δοκιμάσω σιγά σιγά. Προς το παρόν θέλω να κάνω ένα διάλειμμα και κάτι πολύ συγκεκριμένο στο πρόσωπό μου, όπως να χρησιμοποιώ τα προϊόντα της Skin Gloss, ένα καλό καθαριστικό προϊόν όπως της Lavie, της Apivita, πράγματα που ήδη έχω δοκιμάσει και ξέρω τι μου κάνουν. Και επειδή κάθε τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ περιποιούμε πάρα πολύ το πρόσωπό μου, ενώ πολύ σπάνια, πλέον δεν κοιμάμαι ποτέ βαμμένη, γιατί έχω και τα σουγκαράκια της Skin Gloss, αλλά πριν από αυτό πολύ σπάνια θα κοιμάμαι βαμμένη. Πάρα πολύ σπάνια. Γενικά,
Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μου, προσέχω πολύ το πρόσωπό μου, πρωί βράδυ το έχω κάνει συνήθεια. Κάθε τέλος του Αυγούστου, όλα τα χρόνια της ζωής μου, βγάζω σπυράκια και τώρα έχω έξαρση εδώ. Εδώ και κάνα μήνα σχεδόν, παρόλο που το πρόσωπό μου σε γενικές γραμμές είναι σε καλή κατάσταση, έχει τα σπυράκια του. Και το μόνο προϊόν που με έχει βοηθήσει στα σπυράκια μέχρι τώρα στη ζωή μου είναι αυτό. Μου έχουν πει να κάνω και τη θεραπεία αυτή εδώ με τα χάπια, που δεν θα ήθελα να την κάνω, αλλά πλέον αρχίζω και, που έχω κόψει και το θυλασμό, αρχίζω και το σκέφτομαι. Γιατί δεν γίνεται κάθε χρόνο να παλεύω με αυτό το πράγμα. Να τα καταφέρνω στη μέση της χρονιάς και μετά ξανά στο τέλος να μου ξαναβγαίνουν και ξανά και ξανά. Χρησιμοποιώ λοιπόν αυτό εδώ το προϊόν, θα αρχίσω να το χρησιμοποιώ πιο συχνά έτσι ώστε να φύγουν επιτέλους πάλι αυτά τα σπυράκια. Είναι της Fresidel Type 1 Milk Acne, ακόμη και το πλυντήριο, συγγνώμη, το Acnorm. Αυτό εδώ, το οποίο μου το είχε δώσει η δερματολόγος επειδή θύλαζα και δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο και όντως πέρσι με βοήθησε πάρα πολύ. Πάμε, να το βάλουμε και αυτό. Σε τοπικό φαρμακείο είναι αρκετά τσιμπημένη η τιμή του, αλλά υπάρχει στο ίντερνετ σε προσφορά. Μπορείτε να το ψάξετε. Εδώ στο λαιμό μου τα έχει βγάλει, εδώ βγάζω. Είναι ορμονοεξαρτώμενη περιοχή, το ξέρω, αλλά κουράστηκα κάθε χρόνο τα ίδια. Δεν είμαι έφηβη πια. Μία ωρίτσα μέχρι να έρθει ο αδερφός μου, μία με μία μισή ωρίτσα, γιατί είναι φροντιστήριο, μέχρι να σχολάσει, να έρθει. Έχω λίγο χρόνο για να κάνω δουλίτσα με το sparkling και να οργανωθώ και στον υπολογιστή και γενικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο.
Σας ετοιμάζω και το βιντεάκι στο καινούριο πρόγραμμα επεξεργασίας, το iMovie που έχει το MacBook. Λοιπόν, το έχω λατρέψει το MacBook. Έχω τρελαθεί, μου αρέσει πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενη, φτού. Και έχω σχεδόν τελειώσει το μοντάζ για αυτό το βίντεο, είναι άλλη μέρα τώρα, γιατί εκείνη τη μέρα χάθηκα. Είναι εύκολο, απλώς διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει μέχρι τώρα, δηλαδή θέλει λίγο χρόνο να το μάθεις και το MacBook γενικότερα και το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γενικά μου φαινόταν βουνό γενικότερα πώς θα το μάθω το MacBook, πώς θα μάθω το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γι' αυτό είχε ξεκίνησα την προηγούμενη φορά με το Filmora. Και όπως περισσότεροι καταλάβατε, στο τέλος, αφού τελείωσε το μοντάζ μετά από ώρες, έπαθα κοκομπλόκο γιατί δεν με άφηνε το ανεβάσω χωρίς ιδιαιτογράφημα. Έπρεπε να το ξαναπληρώσω, ενώ το είχα ήδη πληρωμένο. Επειδή τώρα χρησιμοποιώ άλλον υπολογιστή, tragic, άλλο, πώς να το πω, λογισμικό. Τέλος πάντων, ευτυχώς έχω αυτό το πρόγραμμα που είναι και καλύτερο, κατά τη γνώμη μου. Και πολλών άλλων. Και δωρεάν. Έγινε πραγματικά πολύ καλή δουλειά εκείνη την ημέρα. Με βοήθησε το ότι ήμουν μόνη μου και πήρε το χρόνο μου. Όχι ότι έκαθε και ξεκουράστηκα, αλλά έκανα αυτά που είχα στο μυαλό μου με την ησυχία μου και όπως τα ήθελα και χωρίς διακοπές. Με το e-shop έχουν έρθει κάποια πραγματάκια τα οποία κάποια τα έχετε ήδη βγάλει sold out, δεν πρόλαβα καν να τα ανεβάσω. Παντελόνια φανταστικά τα οποία... Χαμός έγινε και κάποια τοπάκια πολύ ωραία μπορείτε να μπείτε να δείτε, τέλειες ποιότητες. Θα σας δείξω τώρα κάποια πολύ αγαπημένα μου. Και έκανα ένα get ready with me για το TikTok και το Instagram. Είναι κάτι το οποίο θέλω πολύ καιρό, αλλά δεν έχω το χρόνο για την ψυχολογία να ασχοληθώ. Όμως τώρα αυτό το καιρό πιστεύω ότι θα τα καταφέρω από αρχές του Οκτώβρη να κάνω τουλάχιστον 2 με 3 get ready with me. Get ready with me στα social, έτσι ώστε να σας δίνω ιδέες και να διαφημίσω και τα ρούχα μου βεβαίως, γιατί όχι. Έχουμε λοιπόν παραλάβει διάφορα πράγματα, αλλά θέλω να σας δείξω σήμερα αυτά. Τα crop top, τα πλεκτά, τα απίστευτα μαλακά. Δείτε εδώ πόσο όμορφα είναι. Η ποιότητα είναι σοκ, δηλαδή δεν υπάρχει πιο μαλακό πλεκτό. Όχι απλά δεν τσιμπάει, είναι σαν να σε ακουμπάει βελούδο, τόσο μαλακό είναι. Σε αυτά εδώ τα 5 χρώματα υπάρχουν ήδη στο e-shop και είναι βασικά κομμάτια που πρέπει να έχουμε όλες μας στην ντουλάπα μας και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με άπειρους τρόπους για κάθε ώρα και στιγμή. Πραγματικά μου έρχονται άπειρες ιδέες στο μυαλό για το πώς μπορείς να φορέσεις ένα τέτοιο μπλουζάκι. Εγώ τα θέλω όλα τα χρώματα, τα χρειάζομαι στην τουλάπα μου όλα, δεν ξέρω για εσάς. Και η τιμή είναι σοκ, 22 ευρώ μόνο το ένα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Πείτε μου θέλετε και εδώ στο YouTube να κάνουμε Get Ready With Me, έτσι ώστε να, πώς να το πω, να σας δίνω και ιδέες για το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε ρουχαλάκια, όχι απαραίτητα μόνο από το e-shop μου, γενικότερα, αλλά και από το e-shop. Και να ετοιμαζόμαστε μαζί έτσι ώστε να σας δίνω κίνητρο να κάνετε και εσείς τα δικά σας, να φτιάξετε μαλάκι, να παφτείτε λιγάκι, να κάνετε τα skin care σας, να δώσουμε λίγο focus στον εαυτό μας. Δεν είναι μόνο φυσικά αυτά όπως είπαμε και το γυμναστήριο είναι πολύ σημαντικό που έχω ξεκινήσει εγώ και άλλα πράγματα τα οποία κάθε μία έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της που μπορεί να τη γεμίζουν. Οπότε με λίγα λόγια να δώσουμε λίγο έμφαση στην περιποίηση εσωτερικά και εξωτερικά του εαυτού μας. Θέλετε να το κάνουμε μαζί αυτό? Περιμένω να μου πείτε στα σχόλια εάν θέλετε και θέλω να μου γράψετε όλες τι είναι αυτό που σας φτιάχνει τη διάθεση όσο αφορά τον εαυτό σας, είτε όσο αφορά την εξωτερική σας περιποίηση είτε την εσωτερική σας περιποίηση. Τι κάνετε για να σας φτιάχνει η διάθεση? Τι είναι αυτό που θα θέλατε να κάνετε για να σας φτιάχνει η διάθεση? Μπορεί να είναι να διαβάσεις ένα βιβλίο, να πας σε ένα περπάτημα, να πας σε ένα ταξίδι. Γράψτε μου, τι είναι αυτό που εσάς σας κάνει χαρούμενες? Περιμένω, θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλάκια πολλά!